Καλησπέρα, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ. Όπως θα είδατε και στον τίτλο, κάτι τελείως διαφορετικό. Είπα να παίξω λίγο με τον τίτλο και δικαίως νομίζω. Λοιπόν, δεν έχω πολλά λόγια να πω για το συγκεκριμένο, ή μάλλον έχω πάρα πολλά λόγια να πω για το συγκεκριμένο. Λοιπόν, είναι το EICO 3068 World Tour Tokyo Edition. Είναι ένα πληκτρολόγιο μηχανικό της EICO. Το πρώτο πληκτρολόγιο που άνοιξε το κανάλι είναι αυτό εδώ πέρα. Αν μπορείτε να το δείτε, το έχω τροποποιήσει λίγο. Εδώ και 8 με 9 χρόνια περίπου είναι που έχω το τσεκτεκνάω. Αυτό το πληκτρολόγιο ήταν η αφορμή που δείχνω εδώ πίσω στο background για να ανοίξω αυτό το κανάλι. Μετά από χρόνια λοιπόν και μετά από επίπονο αγώνα στην Dota, ζει ακόμη, αλλά από μερικά ωραία στιγμιότυπα έσπασαν τα ποδαράκια του, έφυγαν μερικά πλήκτρα. Με αποτέλεσμα, ακόμα τα ψάχνω κάποια από αυτά τα πλήκτρα που έχουν χωθεί. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να το αλλάξω. Είχε πέσει καφές κάποια στιγμή, έζησε, ξανά πέσει καφές, ξανά έζησε. Σκυλή πραγματικά μετά από τόσα χρόνια ακόμα λειτουργεί, αλλά ήρθε η ώρα να πάω σε κάτι πιο minimum, σε κάτι πιο μικρό, σε κάτι πιο πρακτικό για μένα. Γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα ασχολούμαι αποκλειστικά με το online teaching, κάνω μαθήματα μέσω ίντερνετ, με αποτέλεσμα να θέλω χώρο για τη γραφίδα. Εγώ συνήθως τη γραφίδα τη βάζω μπροστά από το πληκτρολόγιο, οπότε τυπικά θέλω να έχω, αν και έχω μεγάλο γραφείο, όπως βλέπετε είναι τεράστιο, τουλάχιστον το κομμάτι που λέω το γραφείο, αλλά θέλω να έχω χώρο. Και συνειδητοποίησα ότι τυπικά το μόνο εξτρά πλήκτρο που χρησιμοποιώ από όλα τα πλήκτρα που έχει το τέτοιο είναι το print screen, τίποτα άλλο. Το print screen και το delete, δηλαδή τα μόνα εξτρά πλήκτρα που έχει γύρω γύρω ένα πληκτρολόγιο. Ακόμα και τα αριθμητικά χρησιμοποιώ τη σειρά την πάνω. Οπότε νομίζω το επόμενο βήμα από το Tenless είναι να πάμε σε αυτό εδώ που είναι ένα 60%. Λοιπόν, καταρχάς, ας πούμε κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά για το πληκτρολόγιο, καθώς το βλέπετε. Είναι μικρό. Να βγάλω τη ζελατίνα για να μην έχω αντανακλάσεις. Έτσι ήρθε με αυτή τη ζελατίνα. Το πήρα από Banggood. Έκανε περίπου στη μία εβδομάδα από Τσέχη και αποθήκη να έρθει. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη ή όχι. Το αγόρασα με δικά μου λεφτά, δεν τον σπονσόραρε κανένα τίποτα. Αν θέλετε, παρεμπιπτόντως είμαι διαθέσιμος. Αλλά το συγκεκριμένο πληρώθηκε αποκλειστικά από την τσέπη μου με PayPal. Πολύ εύκολη αγορά. Το μόνο που έχω να τονίσω είναι ότι επειδή το Banggood τουλάχιστον σε μένα κράτησε τα στοιχεία της PayPal, για κάποιο λόγο δεν πέρασε το τηλέφωνό μου. Με αποτέλεσμα η Courier να με βρει επειδή με ήξεραν προσωπικά. Δηλαδή τα παιδιά που δουλεύουν στην Courier εδώ πέρα, της ACS ήρθε, έφτασε με DHL Αθήνα και από Αθήνα, από Τσεχία πήγε Γερμανία, από Γερμανία με DHL ήρθε Αθήνα και μετά έφτασε Λίμνο με ACS. Επειδή με ήξεραν προσωπικά τα παιδιά μου το έφεραν, οπότε δεν είχα κάποιο θέμα. Αν και η αλήθεια είναι υπάρχει ένα μικρό μεγάλο θέμα μάλλον, όπως με ενημέρωσαν και από την ίδια τη μεταφορική. Η DHL γενικά έχει μικρά θέματα στην επαρχία, οπότε έχετε το αυτό στο νου σας. Τονίστε το κάπως ότι να γραφτεί το τηλέφωνο σας για να σας βρούνε. Λοιπόν, γιατί εμένα δεν ήταν περασμένο καν και θα μπορούσε να έχει χαθεί άνετα στον δρόμο. Λοιπόν, έκανε γύρω στα 80 ευρώ. Υπάρχει και ένα ωραίο Rest Palm. Αν και εγώ, η αλήθεια είναι εδώ και πολλά χρόνια, έχω κατασκευάσει το δικό μου Rest Palm από ξύλο, το οποίο είναι πάρα πολύ βολικό. Το κατασκεύασα από παλέτα, είναι η αλήθεια, και κάτι παρόμοιο κάνει κοντά στα, να σας δείξω, κοντά στα 30 με 40 ευρώ το έχω βρει. Οπότε έφτιαξα το δικό μου τζάμπα, σχεδόν τζάμπα. Το μόνο που έκανα λίγο με σπρέι το έβαψα πάνω και το τρίψα, οπότε τυπικά έφτιαξα ένα δικό μου Rest Palm. Μπορείτε το αντίστοιχο από σιλικόνι, το οποίο είναι πάρα πολύ όμορφο, αλλά νομίζω ότι λερώνει και πολύ εύκολα. Και έχει ένα ασωτή mouse pad ροζ, το οποίο είναι τρομερό. Τώρα θα μου πείτε, Κώστα, για ροζ το πληκτρολόγιο μας είσαι σοβαρός. Παιδιά, ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ και κυρίως αυτό που με κέρδισε είναι αυτό εδώ. Είναι το spacebar που έχει το πληκτρολόγιο. Είναι Bluetooth πληκτρολόγιο, αλλά συνδέεται και σύρματα. Διάλεξα με Cherry MX διακόπτες κόκκινους. Τους λατρεύω τους κόκκινους διακόπτες. Γενικά είμαι, επειδή παίζω στο PC και κυρίως παίζω MOBA Games, οι καλύτεροι διακόπτες για μένα αυτή τη στιγμή είναι η Cherry MX Red. Έχω δοκιμάσει Gateron, έχω δοκιμάσει 1002 διακόπτες. Οι καλύτεροι και για gaming και για δουλειά, εντάξει δουλειά όχι τόσο, πιο πολύ για gaming είναι, αλλά κάνεις και πληκτρολόγεις, εννοείται τα πάντα όλα μπορείς να κάνεις με αυτούς. Αλλά η καλύτερη είναι η Red. Τώρα tactile, cherry green ή οτιδήποτε, βασικά cherry green δεν υπάρχουν. Οι green που έχουν κάποια άλλα πληκτρολόγια ή ανάμεικτη, εντάξει, ωραία είναι. Δουλίτσα θα γίνει, αλλά προτιμώ τους cherry MX. Είναι προσωπική επιλογή, προσωπικό γούστο, μου αρέσει ο ήχος. Μ' αρέσει πιο πολύ η διαδρομή που κάνει το πληκτρό.
το ότι ανεβαίνει και κατεβαίνει και ότι είναι μαλακοί διακόπτες, δηλαδή ανεβοκατεβαίνει το πλήκτρο χωρίς να υπάρχει κάποια καθυστέρηση, το οποίο προσωπικά το προτιμώ. Έχω δοκιμάσει να παίξω με Cherry MX Blue και πραγματικά ήταν απελπισία για μένα. Μόνο για δακτυλογράφηση αξίζουν αυτοί οι διακόπτες για τίποτα άλλο, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, είναι και Bluetooth, συνέδεται με Bluetooth. Βλέπετε, λείπουν τα μισά και παραπάνω κουμπιά. Έχει μόνο τα στοιχεία του κουμπιά, αλλά δεν με ενδιαφέρει γιατί αυτό που χρησιμοποιούν είναι μόνο το print screen, το οποίο δεν υπάρχει εδώ πέρα όπως βλέπετε και θα το δούμε και μέσα, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί πάρα πολύ εύκολα. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν μπορώ να το ρυθμίσω σε ένα από τα υπόλοιπα να κάνω μια συστοιχεία. Το κουτί είναι αυτό εδώ, είναι Tokyo θύμα αφιερωμένο στο Tokyo. Υπάρχουν άλλα δύο τη σειρά. Υπάρχει το Tenless, υπάρχει και το αριθμητικό στο πλάι και υπάρχει και το αντίστοιχο full πληκτρολόγιο, το οποίο δεν μ' άρεσε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Νομίζω ότι το πιο cute και το πιο ωραίο είναι αυτό. Μετά από το επεισόδιο με τα μάγκα, νομίζω μπορείτε να καταλάβετε για ποιο λόγο το διάλεξα και όχι μόνο. Έχει Bluetooth 3.0, εντάξει, δεν είναι και σούπερ τεχνολογία στο Bluetooth. Καταλαβαίνετε ότι αν θέλετε να παίξετε, εντάξει, ναι, μεν θα παίξετε, αλλά καλύτερα ενσύρματα παίζετε με το συγκεκριμένο και όχι με Bluetooth προφανώς. Μπορείς να το συνδέσεις μέχρι τρεις συσκευές, αρκεί να πατήσεις το F1 αν δεν κάνω λάθος. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα, για να το διαλέξετε τρεις συσκευές, πλατάς αυτά τα ενδιάμεσα πλήκτρα. Το ER something. Anyway, πατάς αυτά τα τρία κουμπιά. Έχει κάποιες άλλες συντομεύσεις για να ανοίξει το κομπιουτεράκι, για να αυξομοιώσει τη φωνή μαζί με το FN. Όλα τα F buttons σε συνδυασμό με το FN. Έχει το insert. Να ανάβεις, έχει και LED τυπικά φωτισμού, αλλά θα δούμε κατά πόσο. Νομίζω έχει μόνο ένα λεντάκι που δείχνει το Bluetooth, αλλά δεν είμαι σίγουρος σε αυτό 100%. Είναι Type-C, 68 κουμπιά έχει το συγκεκριμένο. Έχει PBT. Και αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι. Έχει PBT διακόπτες. Οι PBT διακόπτες, τα κουμπιά δηλαδή από πάνω, διακόπτες, συγγνώμη, keycaps, διακόπτες είναι ο μηχανισμός μέσα, τα κουμπιά από πάνω, τα καπάκια δηλαδή, είναι από PBT. Τυπικά δεν αλλοιώνεται τόσο εύκολα. Έχετε προσέξει ότι όσο πιο πολύ παίζετε, κυρίως παίζετε, ή γράφετε σε ένα πληκτρολόγιο, τα πλήκτρα το W, το A, D, το Q, W, E, R, αν παίζετε mobile games, γίνονται πιο γυαλιστερά. Αυτά έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Το θέμα είναι ότι το συγκεκριμένο έρχεται με 80% PBT, δεν είναι 100% PBT από όσο ξέρω. Δηλαδή δεν είναι 100% full original PBT, αλλά είναι πολύ καλή ποιότητα. Έχει το FN, ναι, που σας είπα, που μπορείς να κάνεις διάφορα όμορφα πραγματάκια. Δεν είναι τυπικά να χρησιμοποιήσεις όλα τα παράλληλα πλήκτρα που χρησιμοποιείς ένα full πληκτρολόγιο. Έχει μπαταρία 1800 mAh μέσα. Το βάρος του είναι 700 γραμμάρια. Είναι πολύ ελαφρύ, αλλά είναι και πολύ μικρό. Και πάμε να το ανοίξουμε. Δεν έχει κάτι άλλο. Έχει στα κινέζικα, σας δείχνει και τους διακόπτες Cherry MX Red. Το συγκεκριμένο έρχεται από την Aiko. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά είδα, αυτό που μου άρεσε περισσότερο, να σας πω, έρχεται σε Cherry MX Brown, Cherry MX Blue και αν πάρετε το πληκτρολόγιο το οποίο είναι το Tenless, έχει και Cherry MX Pink, το οποίο Pink είναι πιο μαλακά κόκκινα πλήκτρα. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο, γιατί με ικανοποίησε πάρα πολύ στον ήχο, γιατί είμαι και ένας άνθρωπος, τυπικά να το θέσω απλά, ήμουν από τους πρώτους που ασχολήθηκε με το μηχανικό πληκτρολόγιο στην Ελλάδα και έκανα και βίντεο. Δείτε το, πατήστε εδώ πάνω να δείτε για τις διαφορές ανάμεσα στους διακόπτες. Είχε κάνει πολύ καλή δουλειά τότε. Όλος παραδόξως από το 2012, πριν ακόμη η Ελλάδα και οι Έλληνες YouTubers ασχοληθούν με τα μηχανικά πληκτρολόγια, ήμουν ο πρώτος που ασχολήθηκε με αυτά και δεν ντρέπομαι γι' αυτό, πραγματικά. Άσχετα άμα δεν αναγνωρίζετε, αλλά ναι, οι γνώσεις μου πάνω στο πληκτρολόγιο μπορώ να πω ότι είναι αρκετά καλές. Και εμένα, και εγώ μάλλον, είμαι ένας άνθρωπος που με ικανοποιεί πάρα πολύ ο ήχος. Θέλω να ακούγεται υπέροχο το πληκτρολόγιο. Οπότε το πιο κοντινό σε αυτό που ικανοποιεί το αυτί μου είναι το συγκεκριμένο. Θα τα ακούσετε κιόλας, έχει πολύ καλούς stabilizers. Stabilizer είναι οι μπάρες που έχει κατά από τα μεγάλα πλήκτρα για να ακούγεται καλά και να μην μπαλανσάρει το τέτοιο. Δηλαδή, άμα ακούσετε αυτό εδώ, το Space Bar από το παλιό πληκτρολόγιο, είναι σαν ξεχαραλωμένος με DSS. Αυτά εδώ είναι διαφορετικά. Και από όσο ξέρω, υπάρχει και είναι pre-looped. Νομίζω ότι έχει λιπαντικό. Οι διακόπτες αυτοί λιπαίνονται, δεν μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Αλλά καλύτερα πάρτε με pre-looped, να μην ασχοληθείτε καν. Έρχεται με αυτό εδώ το ωραίο προστατευτικό, το οποίο μετά από λίγο όλοι το πετάμε. Στην αρχή για πλάκα μπορούμε να το βάζουμε, αλλά μετά από λίγο εξαφανίζεται. Και αν και όλους παραδόξως εγώ τα κρατάω και είναι προστατευμένο σε αυτό εδώ το όμορφο, πώς το λένε, σε αυτό το πολύ όμορφο θα έλεγα σελοφάν, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο.
Έχει ένα στοιχειώδη manual, το οποίο ελπίζω να είναι στα αγγλικά. Οι ελπίδες του Κώστα εξαχνίστηκαν νωρίς. Ποτέ δεν θα τους καταλάβω, πραγματικά, αλλά αν πεις τι τους νοιάζει κιόλας. Τυπικά το manual είναι ένα μικρό θέμα στο συγκεκριμένο. Ή θα το μεταφράσω με κάποια εφαρμογή, ή το πιο πιθανό, που είναι το πιο πιθανό μάλλον να συμβεί. Manual online δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα. Υπάρχει όμως στο site του Banggood οι βασικές συνταλές που μπορείς να πραγματοποιήσεις με αυτό. Θα το δω από εκεί, λογικά. Είναι ένα από τα ελαττώματά του. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι έρχεται με αυτά εδώ τα καπάκια που μπορείς να τα αλλάξεις. Πολλά πικρολόγια έρχονται με καπάκια, να σας τα δείξω και στις δύο κάμερες. Εντάξει, μου θυμίζουν Lego. Λοιπόν, τα οποία έχουν πάρα πολύ όμορφα σχέδια. Γενικά τα θεωρώ ένα από τα πιο cute πληκτρολόγια που μπορεί κάποιος να αποκτήσει και το λέω με πλήρη συνείδηση. Τέλος πάντων, σαν την εστιάζει καλύτερα, οπότε νομίζω μπορείτε να το δείτε καλύτερα. Έχει τρομερή ποιότητα. Πραγματικά φαίνεται η διαφορά από το πληκτρολόγιο που ήδη χρησιμοποιώ στο χέρι. Το καταλαβαίνεις από την υφή ότι είναι διαφορετικό το πλαστικό του. Είναι πιο τραχή, είναι πιο mat θα το έλεγα και πιο σκληρό. Με αποτέλεσμα να έχει καλύτερα αντοχή από όσο μπορώ να καταλάβω. Είναι πάρα πολύ όμορφο, έχει κάποια άλλα ωραία πραγματάκια. Γενικά είναι cute. Η αλήθεια είναι ότι προσωπικά δεν έχω κόμπλεξ ούτε με τα περιφερειακά μου, ούτε με οτιδήποτε. Εντάξει, είμαι κλασικά ένας τύπος που μου αρέσει το μαύρο χρώμα και το κίτρινο, όπως μπορείτε να καταλάβετε από το πληκτρολόγιο, όπως ο μοντάρι. Αλλά ειλικρινά το είδα και λέω, πραγματικά δεν θα είχα κανένα θέμα απολύτως, ούτε κανένα κόλλημα να αποκτήσω ένα ροζ πληκτρολόγιο. Ο κολλητός μου με κοροϊδεύει και ακόμα με κοροϊδεύει. Δεν υπάρχει. Είναι πολύ cute παρεμπιπτόντως. Αυτά μπορείτε να αγοράσετε και άλλα. Ένα πλήρη set έχει γύρω στα 30 ευρώ αν πεις να τα αγοράσεις. Για να αλλάξεις 28 με 30 ευρώ αν πεις να πάρεις όλα τα πλήκτρα. Ο κολλητός μου ακόμα με κοροϊδεύει. Μάλλον με κοροϊδεύει και ακόμα με κοροϊδεύει. Γιατί του φαίνεται αστείο ότι διάλεξε ένα τέτοιο πληκτρολόγιο. Αλλά εντάξει. Περιορέξω, θα πω εγώ. Είναι από τα πολύ καλά οικονομικά πληκτρολόγια που μπορεί να διδάξει κάποιος. Επίσης έχει μέσα και δεν το είδα, μισό λεπτάκι, γιατί έπεσε. Υπάρχει ακόμη αυτό εδώ πέρα που είναι key puller στην ουσία. Βγάζει key cap puller, βγάζει τα καπάκια. Οι διακόπτες νομίζω είναι με solder πάνω. Βγάζει τα καπάκια ώστε να τα αλλάξεις αν θες. Και έχει ένα ωραίο, αν και η αλήθεια είναι μου φαίνεται λίγο, τέλος πάντων, λίγο ξεπερασμένο αυτό το στυλ. Type C, το οποίο είναι πόσο είναι άραγε. Θα σας πω με το μάτι πόσο είναι. Είναι κοντά στο 1,5 μέτρο περίπου το καλώδιο. Έχει και φερίτη στην άκρη από ό,τι βλέπω. Οπότε ναι, τυπικά φερίτης νομίζω είναι αυτό, έτσι. Οπότε τυπικά δεν θα έχουμε κανένα θέμα απολύτως. Με καλώδιο θα το δουλέψω. Αν και θα το ήθελα φούλα ασύρματο. Αλλά μάλλον θα το δουλέψω με καλώδιο γιατί παίζω ντότα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι... Ναι. Λοιπόν, και το πληκτρολόγιο είναι αυτό εδώ. Είναι υπέροχο, δεν ξέρω για εσάς πώς σας φαίνεται. Πραγματικά το θεωρώ πανέμορφο, να σας δείξω και στη μία την κάμερα και στην άλλη την κάμερα. Όπως βλέπετε είναι πιο στενό, πεθαίνεις, μαζεμένο από παντού. Έχει ράμπερ πάνω και κάτω. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να αλλάξεις, να αυξομοιώσεις το ύψος. Θα το ήθελα λίγο πιο ψηλό. Η αλήθεια είναι μου αρέσουν τα πληκτρολόγια να είναι λίγο πιο ψηλά. Αν και όλα είναι θέμα συνήθειας, καθαρά στα πληκτρολόγια όλα είναι θέμα συνήθειας. Καθαρά πληκτρολόγια ποντίκια είναι το απόλυτο πράγμα που συνηθίζεις. Βλέπουμε το ACO εδώ. Ας δούμε λίγο από την κάτω πλευρά τι έχει. Στην κάτω πλευρά βλέπετε το serial number και τον διακόπτη on-off αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε Bluetooth. Η μπαταρία του φορτίζει από το Type C προφανώς. Από την πίσω πλευρά, πολύ βολικά στη μία γωνία υπάρχει το Type C του. Μπορείς να βάλεις και τα δικά σου αν θες, δηλαδή δεν περιορίζεις από το καλώδιο αυτό, γι' αυτό είναι αποσπόμενο και μου αρέσουν αυτά που έχουν αποσπόμενο καλώδιο γιατί τυπικά μπορείς να τα αλλάξεις. Δεξιά και αριστερά δεν έχει κάτι άλλο, βέβαια ο διακόπτης φαίνεται λίγο ψεύτικος, δεν είναι για πολλά πολλά, αλλά σκέψου ότι μια φορά θα τον ανοίξεις και τέλειωσε η ιστορία. Αν τον ανοίξεις τυπικά δουλεύει σε Bluetooth, η αλήθεια είναι πιστεύω ότι αν τον έχεις κλειστό δουλεύει μόνο σε ασύρματα, αλλά θα το δούμε αυτό. Και αυτό εδώ είναι το πληκτρολόγιο. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει full τα αριθμητικά. Τα βοηθητικά πλήκτρα είναι αυτή περισπομένη, πώς λέγεται. Το delete, page up, page down, τα arrows. Έχει full arrows. Κάποια δεν έχουν full arrows, λείπουν και αυτά ακόμη.
Είναι μαζεμένο, αλλά βολικό μπορώ να πω. Τα πλήκτρα είναι σε πλήρη διάταξη. Δεν είναι ότι είναι πιο κοντό ή πιο τέτοιο. Το πληκτρολόγιο είναι full κανονικό, από όσο βλέπω. Αυτό που ξεχωρίζει είναι το spacebar. Εντάξει, το spacebar ξεχωρίζει από χιλιόμετρα. Ίσως είναι το πιο όμορφο spacebar που έχω δει ποτέ. Πρέπει να το αγοράσει και ξεχωριστά. 6-7 ευρώ έχει να το αγοράσει. Μόνο το spacebar να το βάζει στο πληκτρολόγιο σου. Ακούστε τώρα τον ήχο. Ο ήχος, τα μεγάλα πλήκτρα που μας νοιάζουν, γιατί αυτά μπαλαντζάρουν περισσότερο. Η επαναφορά του κάνει έναν ήχο, εντάξει, λίγο, γιατί είναι βαρύ πλήκτρο, όπως καταλαβαίνω. Τα υπόλοιπα... Λοιπόν, αν πατήσω το FN και ποιο ήτανε, το FN και το E, αρχίζει νομίζω να αναβοσβήνει. Αν πατήσω ή αυτό, ποιο ήταν για τα, επίσης δεν ξέρω να το έχω ανοιχτό τώρα, το έχω off, οπότε για το Bluetooth μάλλον πρέπει να το ανοίξω. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, βλέπετε έχει ένα κουμπί εδώ, ένα φως εδώ μέσα, που σου δείχνει τι γίνεται. Αν πατήσω εδώ, ποια είναι το πρώτο, νομίζω, όχι στο Alt, στο FN. Ποια είναι για το πρώτο, μετά είναι για το δεύτερο, για το τρίτο και μπορείς να το συνδέσεις σε κινητό ή οπουδήποτε εσύ θες. Τυπικά το αναγνωρίζει, οπότε είναι σε pairing mode αυτή τη στιγμή. Είδα ότι δεν ξέρω αν ισχύει με αυτό ή αυτό, δεν αλλάζει, δεν έχει άλλα φώτα. Είναι τα μοναδικά φωτάκια που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Οπότε είναι χωρίς φωτισμό, δεν με ενοχλεί και καθόλου να σας πω την αλήθεια. Ίσως να ήθελα έναν τυπικό φωτισμό, αλλά έχω συνηθίσει να παίζω χωρίς φωτισμό. Σπάνια κοιτάω το πληκτρολόγιο μου. Να ακούσουμε λίγο, είναι πανέμορφο, είναι πραγματικά πανέμορφο. Λοιπόν, και να το φέρω λίγο και την κάμερα πιο κοντά. Και να αρχίσω να γράφω, δεν ξέρω σε πώς θα ακούγεται σε εσάς. Ελπίζω να ακούγεται καλά, να το ζουμάρω λίγο και από εδώ. Το spacebar είναι πάρα πολύ σιωπηλό, δεν ακούγεται σχεδόν καθόλου. Είναι το πιο σιωπηλό spacebar που έχω πατήσει ποτέ στη ζωή μου. Συνήθως τα πλήκτρα που χρησιμοποιώ περισσότερο όταν παίζω είναι αυτά. Έχουν καλή αίσθηση, καλό feedback, ξέρει με εξαιρετή, είμαι πολύ γνώστη, πολύ γνώριμος μάλλον με αυτά. Τα χρησιμοποιώ εδώ και άπειρο καιρό, άπειρα χρόνια. Είμαι από τους πρώτους ξαναλέω στην Ελλάδα που χρησιμοποιήσω μηχανικό πληκτρολόγιο από το 12 τουλάχιστον, τα σύγχρονα μηχανικά. Γιατί προφανώς και τη δεκαετία του 80 υπήρχαν, όπως έχετε δει, στο μηχανικό πληκτρολόγιο του φτωχού πολύ καλύτερα, αλλά πέρα από αυτό και πολύ πιο οικονομικά. Νομίζω ότι είμαι υπερικανοποιημένος, δεν ξέρω, αλλά ο ήχος είναι αφάνταστα smooth. Υπέροχο, δεν ξέρω αν σας άρεσε ή όχι. Τσεκάρετε το, ρίξτε το μια ματιά. Εγώ το θεωρώ πανέμορφο. Λοιπόν, αυτό ήταν το πληκτρολόγιο, παιδιά. Aiko World Tour, το 60% του Tokyo Edition. Αν θέλετε, κάντε like, subscribe. Κάντε share το βίντεο, βοηθάει το κανάλι. Πραγματικά, αν σας αρέσουν τα βίντεο που βλέπετε. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το απολαύσατε. Αυτό ήταν, εμένα με ικανοποιεί το μάτι, πραγματικά με γεμίζει και η αλήθεια είναι ότι με κάνει χαρούμενο και νομίζω ότι αυτό είναι και το ζητούμενο, είναι αυτό που έχεις να σε κάνει και χαρούμενο. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε, ξαναλέω το βίντεο. Και ναι, αυτό εδώ πάνε το escape παρεμπιπτόντως. Επίσης να τονίσω ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή 5 η ώρα έχω live, το Σάββατο 5 η ώρα gaming, το Κυριακή έχω την εκπομπή με τα βιβλία, το chat με τα βιβλία. Οπότε σας περιμένω αν θέλετε εκεί. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα, παιδιά, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.